Σε απολογισμό των πεμπραγμένων τους προχώρησαν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Καβάλας, με πρώτο τον αντιδήμαρχο καθαριότητας Κυριάκο Σταυρίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσαν με την επιδημία του κορονοϊού. Έγινε η κατάλληλη προετοιμασία για τη διαλογή στην πηγή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και τη δημιουργία πράσινων γωνιών, ενώ κατατέθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για την κατασκευή και λειτουργία μονάδα κομποστοποίησης πράσινων αποβλήτων. Δόθηκε ευκαιρία στο χρονικό διάστημα της εποχής του που ήμασταν κλεισμένοι όλοι στα σπίτια μας, Μάρτιο, Απρίλιο δηλαδή, να βγει η υπηρεσία και πραγματικά να κάνει πάρα πολλή δουλειά εκείνον τον μήνα με το πλήσιμο και απολύμανση των πεζόδρομων. Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών Υπηρεσιών και Νεολαίας Γιώργος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε και εκείνος στον ένα χρόνο της θητείας του, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου αλλά και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το συμπαραστάτη του Δημότη. Βέβαια, υπήρξε και συνεργασία του Δήμου Καβάλας με ομάδες νεολαίας. Αρχικά, όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες, πρώτη προτεραιότητα όταν αναλάβαμε διοίκηση αποτέλεσε ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προκειμένου να βελτιώσουμε τους όρους της άμεσης και σύγχρονης επικοινωνίας με τους δημότες και τις επιχειρήσεις. Αρχικά δημιουργήσαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο, το 2513-500.000, για την εξυπηρέτηση των δημοτών και το συνδέσαμε μαζί με την ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής ετοιμάτων, το CityCare. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Επικοινωνίας Λεωνίδας Παπάς αναφέρθηκε στις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπολίου, για το οποίο μάλιστα τόνισε πως θα γίνουν ενέργειες να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι, αλλά και στη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καβάλας, όπως και στη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών. Όσον αφορά το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσλήψεων. Το Βοήθεια στο Σπίτι, όπως γνωρίζετε, πολύ σύντομα, όταν θα βγουν πιθανότατα οι προσωρινοί πίνακες, θα έρθει στον Δήμο, θα τα διοργανώσουμε και θα προσπαθήσουμε να εξυπηρετούμε περισσότερα περιστατικά, αυξάνοντας και το προσωπικό αλλά και τα μέσα που έχουμε. Ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε τόσο στα έργα που έγιναν στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων, όσο και στις παρεμβάσεις που έγιναν για να επιληθούν χρόνια προβλήματα. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να βελτιωθεί η βατότητα της αγροτικής οδοποιίας, η οποία κακά τα ψέματα δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια που αφορά την αδειοδότηση των αρδευτικών μας αντλιοστασίων για να πάρουν άδεια χρήσης νερού. Η Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων έχει μόνιμο προσωπικό στην καθαριότητά του. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Δημοτικής Αστυνομίας και αρμόδιος για τα αδέσποτα, Απόστολος Μουμτσάκης, ξεκίνησε με τις ενέργειες που έχουν γίνει από το Δήμο Καβάλας για τα αδέσποτα ζώα, τονίζοντας ότι για το κοινοκομείο της Καβάλας θα δοθούν 372.000 ευρώ μέσω του Φιλόδημος 2. Ενώ ο Δήμαρχος έδωσε τα εύσημα και στην προηγούμενη διοίκηση, τονίζοντας πως έγινε καλή δουλειά. Σε συνεργασία τώρα με την τεχνική υπηρεσία, όλο αυτό το διάστημα που τα σχολεία ήταν κλειστά, γίναν πολλές επισκευές και συντηρήσεις σχολείων και επιτέλους ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση το 21ο Δημοτικό Σχολείο, ένα σχολείο που άργησε πολύ να δοθεί σε χρήση, και ακολουθεί και το 12ο Δημοτικό Σχολείο. Οι διαδικασίες έχουν γίνει ακόμα πιο γρήγορες. Μια δημοτική αστυνομία η οποία το 2005 λειτουργούσε με 54 άτομα και στις μέρες μας λειτουργεί με 21. Και παράλληλα, οι αρμοδιότητες έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Τέλος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιάννης Ιακωβίδης, αναφέρθηκε στις νέες μελέτες. Αξιοσημείωτη είναι η κυκλοφοριακή μελέτη του παλιού, καθώς έχει συναχθεί ο φάκελος μελέτης προκειμένου να προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός. Όσον αφορά τις μελέτες σχολικών υποδομών, μελέτη γίνεται για το μουσικό και ειδικό σχολείο στην περιοχή του Περιγελίου. Στις μελέτες αθλητικών υποδομών αξίζει να σημειωθεί η μελέτη στατικής επάρκειας του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξάνδρα Δήμογλου. Έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος μελέτης προκειμένου να προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός. Ενώ σε τελικό στάδιο βρίσκεται η μελέτη της εκπόνησης και το έργο για την ανάπλαση της οδού Κοντουριώτου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Στόχος μάλιστα της φετινής χρονιάς, πέραν των έργων που έχουμε προγραμματίσει και ξεκινήσαμε τις μελέτες, είναι να ξεκινήσουμε ένα
πλατή και μεγάλο πρόγραμμα ανακατασκευής όλων των περιοχών στις συνοικίες που αφορούν πάρκα, κοινόχρηστους χώρους και δρόμους με ιδιαίτερες δυσκολίες που δυσκολεύουν και τους πεζούς και τα οχήματα.